Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Αγαπάτε τα νομοσχέδια που έχουν διάσπαρτα άρθρα. Αυτό βλέπω, ακόμα ένα νομοσχέδιο με διάσπαρτα. Ασύμβετα μεταξύ τους ως προς το αντικείμενο, αλλά όμως έχουν έναν κύριο στόχο. Δεν μπορώ να πω, έχουν έναν κύριο στόχο να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και βεβαίως έχετε και μερικά άρθρα που είναι να τακτοποιήσουν χρόνια προβλήματα της διοίκησης του Υπουργείου. Σε αυτά θα δείξουμε ανοχή. Μερικά θα τα ψηφίσουμε. Ποια είναι η ανάγκη των επιχειρηματιών? Να λειτουργούν οι επιχειρήσεις χωρίς πολλές απαιτήσεις και καθυστερήσεις που δημιουργούν οι κρατικοί έλεγχοι και βέβαια με άφθονο κρατικό χρήμα από αναπτυξιακούς νόμους και κοινοτικούς πόρους. Σήμερα βεβαίως μπορείτε να πανηγυρίζετε για τα 750 δις, όμως δεν θα πάνε για τις ανάγκες των λαών, ούτε θα επιστραφούν ό,τι κόπηκαν την τελευταία δεκαετία σε μισθούς, σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Θα πάνε εκεί που πήγαιναν κάθε φορά, στους επιχειρηματικούς ομίλους για τσάμπα χρηματοδότηση. Εξάλλου αυτό ισχύει για κάθε ΕΣΠΑ, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Θα έχει και το αγροτικό κομμάτι βεβαίως. Δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα και οι αγωνίες επιβίωσης των μικρομεσαίων αγροτών, αφού πολύ καλά ξέρουμε, το λένε και οι ίδιοι δηλαδή, ότι το 80% περίπου των ενισχύσεων το απολαμβάνει το 20% των αγροτών. Τα υπόλοιπα ψίχουλα, δηλαδή το 20% των επιδοτήσεων, πάει στο 80% των αγροτών. Αυτό το λένε οι ίδιοι οι επίτροποι γεωργίας. Εξάλλου, τα πάνω από 2 δις περίπου για τον αγροτικό τομέα στη χώρα μας δεν βελτιώσανε τη θέση της μικρομεσαίας αγροτιάς. Εξάλλου, το 60% των αγροτών μας παίρνουν κάτω από 2.000 ευρώ σε επιδοτήσεις. Έτσι λένε τα στοιχεία της στατιστικής. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορφής, εμείς λέμε ότι προμηνύονται νέα βάρη και δεσμά για τους λαούς της Ευρώπης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν είναι εφιδωλή, αλλά είναι και εχθρική για τις ανάγκες τους. Εξάλλου, αυτό που κρίνεται ακόμα μια φορά δεν είναι το ύψος του πακέτου, αλλά οι όροι και οι τελικοί αποδέκτες του. Δηλαδή, ποιοι θα τα πάρουν. Ο συμβιβασμός που επήλθε δεν μπορεί να κρύψει τις φοδρές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς που μαστίζεται στο εσωτερικό αυτής της αντιδραστικής ένωσης. Εξάλλου, οι αποφάσεις σκιαγραφούν τον τρόπο λειτουργίας και του Ταμείου Ανάκαμψης, που περιέχει από τη μια νέους όρους και μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και από την άλλη πακτολό χρημάτων προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί και στην παραπέρα πρόθεση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Εμείς το λέμε καθαρά, οι εργαζόμενοι, και μακάρι να διαψευτούμε, ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες, ούτε καμία προσδοκία. Αντίθετα, θα πρέπει να ετοιμάζονται να συγκρουστούν και με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών τους για να μην πληρώσουν ξανά τα σπασμένα μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης, και φαίνεται ότι η ύφεση θα είναι βαθιά και από τις πλάτες των λαών θα προσπαθήσετε να τη βγάλετε. Τώρα στο νομοσχέδιο, εχθές μιλήσαμε πιο γενικά, τώρα στα άρθρα. Εμείς το λέμε, δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από το άρθρο 1 ευνοείται έναν κλάδο που είναι σχεδόν μονοπωλιακός. 2 όμιλοι έχουν το 72% της παραγωγής. Γιατί πού τους διευκολύνεται με τα μέτρα απλοποίησης, ίδρυσης και λειτουργίας για τη μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Ήδη αυτό που αλλάζεται για τη χορήγηση
ίδρυσης και λειτουργίας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε πλωτές ή χερσαίες εγκαταστάσεις, είναι αυτά που εξετάζατε προηγούμενα, δηλαδή, και τα οποία τα καταργείτε. Δηλαδή, αν πληρούσαν τις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της δραστηριότητάς τους, όπως, και τα διαβάζω έτσι όπως ακριβώς αναφέρονται, είναι στη σελίδα 22. Η νόμιμη χρήση των υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων, η τήρηση των όρων δόμησης για τις χερσαίες εγκαταστάσεις, η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια διαχείρισης λεκανών σειροής κλπ. Και η τήρηση των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων που παράγονται. Είναι αμεληταίοι αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις? Κατά τη γνώμη μας, όχι. Πρέπει να ελέγχονται και όχι να αυτοελέγχονται, όπως είναι η δική σας λογική. Γιατί μπρος το κέρδος δεν υπολογίζουν ούτε προστασία περιβάλλοντος και είναι πολλές οι διαμαρτυρίες κατοίκων από περιοχές που έχουν κλουβιά υδατοκαλλιεργιών, που ρυπαίνουν και γι' αυτό διαμαρτύρονται ή επεκτείνονται πέρα από την άδεια που έχουν στο θαλάσσιο και στο αντίστοιχο χερσαίο κομμάτι σε βάρος της κοινωνικής χρήσης και ούτω καθεξής. Μάλιστα, σε αυτό το άρθρο, εμείς θεωρούμε ότι οι κρατικές υπηρεσίες εξακολουθούν να είναι ουσιαστικά παρατηρητές, καθώς ο βασικός ρόλος τους έγκυται στο να παραλάβουν αιτήσεις και να διαπιστώσουν την πληρότητα των δικαιολογητικών. Τώρα καταργείται η αίτηση, το διορθώνω έτσι. Δεν χρειάζεται αίτηση γιατί πάμε στην έγκριση λειτουργίας. Ναι. Άρα ο έλεγχος είναι αποδυναμωμένος και μπορεί να μην γίνεται και καθόλου επιτόπια επιθεώρηση, καθώς η άδεια χορηγείται αυτόματα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η υπηρεσία δεν μπορεί να ελέγξει μέσα σε 50 ημέρες από τότε που έχουμε μεσολαβήσει από την αίτηση. Δηλαδή θεωρείται θετική και εγκρίνεται. Στο άρθρο 2, σε ό,τι αφορά τα κτηνιατρία, να παράγει τη δυνατότητα που έχει δοθεί από την νομοθεσία για χορήγηση αδειών λειτουργίας σε μη κτηνιάτρους με τον όρο του επιστημονικού υπεύθυνου. Κάτι με το οποίο εμείς είχαμε διαφωνήσει. Ήτανε τότε που περάσαμε και υιοθετηθήκανε και υλοποιούνται οι νουθεσίες του ΩΣΑ και εμείς λέμε ότι είναι σε βάρος της προστασίας της υγείας και των ζώων. Στο άρθρο 3 απλουστεύεται διαδικασίες αδειοδότησης εκτροφείων ζώων συντροφιάς. Ευνοεί βεβαίως το εμπόριο αυτών των ζώων, αλλά εδώ υπάρχουν και διαμαρτυρίες από φιλοζωικές οργανώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι έχουν δίκιο, γι' αυτό δεν θα συμφωνήσουμε. Έρχομαι στο άρθρο 4. Εδώ έχετε βάλει σε αυτό το άρθρο ένα ολόκληρο νομοσχέδιο. Ναι, είναι ουσιαστικά για τις κτηνοτροφικές άδειες, τις άδειες κτηνοτρόφων. Είναι 13 σελίδες. Θα μπορούσατε να το έχετε φέρει ξεχωριστό σαν νομοσχέδιο, γιατί αξίζει να συζητήσουμε τι κτηνοτροφία θέλουμε. Ναι, σένα. Γι' αυτό φωνάζουμε, γιατί το υποτιμάτε τελικά και το λέω, γιατί όταν η σχέση φυτικής προζωική παραγωγή είναι 7:3, υπέρ της φυτικής, το 7 είναι φυτική, το 3 είναι ζωική. Σημαίνει ότι κάνουμε εισαγωγές ζωοκομικών προϊόντων, ενώ θα μπορούσαμε να τα παράγουμε. Και για τις εισαγωγές πληρώνουμε πολλά. Δεν θέλω να επεκταθώ. Άρα, το ερώτημα είναι τι κτηνοτροφία θέλουμε. Και με αυτή την έννοια θα έπρεπε αυτό το άρθρο το 4, που είναι, λέω, ολόκληρο νομοσχέδιο, να φέρετε να το συζητήσουμε συνολικά. Το άρθρο 6 αναφέρεται στον ελγό. Εντάξει, συμφωνίες με τους ΟΤΑ μπορεί να υπογράφει, δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανταποκριθεί. Ακούσαμε νωρίτερα και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων,
Ο ΕΛΓΟΒΙΕ Μητρακέ υποχρηματοδοτείται και έλλειψη προσωπικού έχει. Πόσο μπορεί τώρα να ανταποκριθεί και σε νέες δραστηριότητες? Τι, έφτασα εγώ 10? Ωστόσο, θέλω να πω ότι εμείς το θεωρούμε αντεργατικό αυτό το νομοσχέδιο και το άρθρο και θα το καταψηφίσουμε. Δεν μπορεί να ζητάτε επιστροφές σε εργαζόμενους μέσα από δικαστικές πιέσεις και θα έπρεπε να αποσυρθεί. Το άρθρο 7, στο όνομα τώρα της πράσινης καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλάζει χρήση σε γη υψηλής παραγωγικότητας και όλα αυτά στο βωμό κερδοφορίας αυτών των ομίλων που δραστηριοποιούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω ότι υποκριτικά μιλάτε και σε αυτό το άρθρο για παραγωγική ανασυγκρότηση, ποιοτική και φυή γεωργία, για αγροτική παραγωγή πυλώνα της ανάπτυξης, όταν γη υψηλής παραγωγικότητας δεν την αξιοποιείται για παραγωγή τροφίμων. Και λέω, και μάλιστα και την ενέργεια που παράγεται την πληρώνει ακριβά ο λαός. Και το λέω γιατί είμαστε σε μία κατάσταση που στην Ανατολική Μεσόγειο στηβάζονται πολεμικοί στόλοι. Και ξέρουμε ότι και αυτές τις ημέρες είναι δύσκολες. Το θέμα της αυτάρκειας τροφίμων θα έπρεπε να μας απασχολεί σαν χώρα. Το θέμα της αυτάρκειας, λέω, σε τρόφιμα θα έπρεπε να μας απασχολεί και θα έπρεπε να είναι και στις κατευθύνσεις και του Υπουργείου. Στο άρθρο 8 είναι από αυτά που θα ψηφίσουμε, τέλος πάντων. Στο 9 και 10 αναφερόσαστε στον ΕΛΓΑ. Κοιτάξτε τώρα, ίσως να πρέπει να ξαναδείτε αυτό το άρθρο, το 10, στο εξής σημείο. Λέτε αυτοδίκαια οι εργαζόμενοι όταν συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας συνταξιοδοτούνται. Ναι, συνταξιοδοτούνται με έναν όρο, ότι έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια για να πάρουν μια σύνταξη. Ωραία, μπορείτε, θέλει μια ανοχή, ακούστε με, εντάξει, γιατί και οι διορισμοί γίνονται και σε μεγαλύτερη ηλικία και τα ασφαλιστικά, οι ασφαλιστικοί νόμοι αυξάνουν τα χρόνια για σύνταξη και μειώνουν τις συντάξεις. Το έχετε κάνει όλοι σας. Τώρα μην βάζετε όταν το έχει ο άλλος ανάγκη να πάρει και τη σύνταξή του και το μετάτε. Αυτό θα είναι σαν απόλυση τελικά. Καλά, εντάξει. Δεν λέω για τέτοιες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, εάν έχουν συμπληρώσει, ναι, τότε να ισχύει το μέτρο. Εμείς δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Εντάξει, αλλά όταν δεν έχουν συμπληρώσει τα χρόνια, είναι απόλυση. Πάει και είναι και απόλυση μεγάλη ηλικία. Αυτόν τι τον κάνεις? Θέλει λοιπόν να το ξαναδείτε με μία ευαισθησία. Τώρα, στο άρθρο 11 που αφορά και αυτό τον Ελγοδήμητρα, και αυτό το καταψηφίζουμε, εδώ είναι πάλι μία εισφορά προς τις μεταπητικές, τις γαλακτοκομικές μονάδες. Τους απαλλάσσεται να πληρώνουν στις δειγματοληψίες για τους ελέγχους. Ναι, τους απαλλάσσεται. Το βαρύδι πέφτει στον Ελγοδήμητρα, αλλά για τους κτηνοτρόφους δεν τους απαλλάσσεται από τίποτε, μόνο τους μεταπίτες και τις γαλακτοβιομηχανίες. Έτσι είναι, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Το άρθρο 13, εδώ μιλάτε γενικά και αόριστα, και το έχω ερώτημα να το δείτε. Μιλάει για πραγματοποίηση του σκοπού, όμως μπορεί μια παραχωρηθήσα έκταση, κρατική, αγροτική ή δασική έκταση, να παραχωρήθηκε μόνο νόμιμα για αγροτική καλλιέργεια. Να έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τη μεταγραφή, όμως με βάση τις αεροφωτογραφίες να φαίνεται ότι, παραδείγματος χάρη, για παραχωρήσεις του 1950 δεν καλλιεργήθηκε και το 1973 ή το 1975 εκχερσώθηκε
αφού είχε δασωθεί και αυτό φαίνεται στις αεροφωτογραφίες του 60 και του 73. Είναι τότε που κάνουν τους ελέγχους και τις απογραφές οι δασολόγοι. Και το ερώτημα είναι, τότε τον έχει εκπληρώσει το σκοπό του και τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί σήμερα να χτίσει? Είναι το άρθρο 13. Στην παράγραφο 2 διευρύνεται το σκοπό παραχώρησης κατακρίσεων. Να ολοκληρώσω. Ναι. Για πάνω από 100 στρέμματα, για στρατηγικές επενδύσεις παραχωρούνται εκτάσεις χωρίς δημοπρασία απευθείας. Ισχύει και εδώ ότι παραγωγικές εκτάσεις πάνε για ξενοδοχεία γκολφ και λοιπά στο τουριστικό κεφάλαιο. Και στο 14 εδώ... Με αυτό τελειώνω, για τα άλλα θα μιλήσω. Είναι το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα. Ναι, είναι μεγάλο. Αλλά πώς αντιμετωπίζεται? Εδώ το ζήτημα αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και ενταγμένα εκεί διαχείριση της άγριας πανίδας, για την οποία θέλει χρήματα, επιστημονικό προσωπικό, δασοφύλακες κλπ. Αυτό δεν δίνεται. Και τι κάνετε, την κρατική ευθύνη τη μετακυλίεται στους κατοίκους, στον αγρότη, στον κυνηγό και βεβαίως δεν αντιμετωπίζεται έτσι ανεξέλεκτη παραγωγή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.